Σε διαθεσιμότητα ύστερα από οδηγίες του αναπληρωτή αρχηγού αστυνομίας ετέθηκε από χθες βράδυ ο αστιφύλακας της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού, ο οποίος πυροβόλησε χθες το απόγευμα και τραυμάτισε σοβαρά με το υπηρεσιακό του περίστροφο παράνομο αλλοδαπό, ο οποίος μαζί με δεύτερο επίσης παράνομο αλλοδαπό προσπάθησαν να διαφύγουν ενώ τους καταδίωκαν όταν θεωρήθηκαν ύποπτοι. Ήδη ορίστηκε ερευνών αξιωματικός για διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας. Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομία, οι δύο αλλοδαποί συριακής καταγωγής εργοδοτούντο από την οικογένεια αεροπόρου από το Κολόσι και διέμενα στην Κύπρο παράνομα. Ο αλλοδαπός Μοχάμετ Αμπτουλάχ τραυματίστηκε στο δεξιό βραχίωνα και στη δεξιά πλευρά του στήθους και υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του, αν και σοβαρή, είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης υπό αστυνομική φρούρηση. Το επεισόδιο διαδραματίστηκε αργά χθες το απόγευμα σε σημείο του δρόμου Λεμεσού Ύψωνα. Ο Αμπτουλάχ οδηγούσε σαλούν αυτοκίνητο επί της λεωφόρου Πάφου με συνοδηγό 27χρονο συμπατριώτη του, ενώ αστυνομικοί όταν τους αντελήφθησαν, οι οποίοι εκτελούσαν περιπολία, τους υπέδειξαν να σταματήσουν. Αυτός αρνήθηκε και τράπηκε σε φυγή. Οι αστυνομικοί τους καταδίωξαν. Σε κάποιο σημείο του δρόμου προς τον Ύψωνα σταμάτησε το ύποπτο αυτοκίνητο και μαζί με τον συμπατριώτη του προσπάθησαν ο οδηγός τρέχοντας να διαφύγουν. Οι αστυνομικοί τους κυνήγησαν και όταν ο ένας αστυφύλακας έφτασε τον συνοδηγό, αυτό σταμάτησε και άρχισε να χτυπά τον αστυνομικό. Ο Αμπτουλάχ προσέτρεξε να βοηθήσει τον συμπατριώτη του, οπότε ο αστυφύλακας τον κάλεσε επανειλημμένα να σταματήσει, χωρίς ωστόσο να συμμορφωθεί, με αποτέλεσμα να ανασύρει το υπηρεσιακό του περίστροφο και να πυροβολήσει τρεις φορές και να τον πλήξει στο δεξιό βραχίωνα. Ο δεύτερος αλλοδαπός διέφυγε και καταζητείται.